ιδιαιτέρως για την μεγάλη τιμή με την οποία μας περιποιηθήκατε και για τη μεγάλη χαρά που μας χαρίσατε με την ευλογημένη παρουσία σας. Κύριε Περιφερειάρχα, θέλω να σας συγχαρώ για τον αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Γιώργο τον Κελαϊδίτη, και η τιμή ασφαλώς είναι και στο πρόσωπό σας, διότι είχε την πρωτοβουλία της διοργανώσεως αυτής της απόψινής εκδηλώσεως, η οποία θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. Η Ιερά μας Μητρόπολης απλώς σε βοήθησε. Και την βοήθειά της αυτή την υλοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιερού Προσκυνήματος, ο κύριος Δημήτριος Τούσης, τον οποίον και εκ καρδίας ευχαριστούμε. Είναι μεγάλη η συγκίνησή μου απόψε, κυρία και κύριε βουλευτές, κυρία Δήμαρχε και κύριοι Δήμαρχοι, και λοιποί εντιμότατοι εκπρόσωποι των αρχών, και λίγαν αγαπητέ αδελφέ, πανοσυλλογιότατε Άγιοι Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μας, γιατί είχαμε την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε αυτήν την εκδήλωση, τη μουσικοχορευτική, αλλά και την άλλη, την οπτική, μέσα από το υλικό που μας προσέφερε η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας μας, με την πρωτοβουλία του εκ Χαλκίδος Γενικού Διευθυντού της, του Αγίου Φαναρίου κυρίου Αλαφαγγέλ. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους όσους βρίσκεστε επί της σκηνής, δηλαδή τη χοροδία του Μουσείου Μικρασιατικού Πολιτισμού του Ιερού Προσκυνήματος, αλλά και τις γέφυρες για την άριστη συνεργασία που έχουμε με το Ιερό Προσκύνημα και ιδιαίτερως τον κύριο Λευτέριο Πνευματικό και τον κύριο Ανδρέα τον Σκάνδαλο. Ευχαριστώ και το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου των Καπαδοκών και όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και ήρθατε απόψε να τιμήσετε αυτόν τον μεγάλο Άγιο με την ιδιαίτερη σημαντική επέτειο της συμπληρώσεως 100 ετών παρουσίας του στον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο. Δοξάζω τον Θεό, ευγνωμονώ τον Άγιο για αυτήν του την παρουσία και τις πολλές και τις αμέτρητες ευλογίες του. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ που συνδέονται, όλοι συνδέεστε με το προσκύνημα. Υπάρχουν και άνθρωποι ομογενείς μας που βρίσκονται
ανάμεσά μας, όπως το ζεύγος του κυρίου Ιωάννη και της κυρίας Ελισάβετ Σιμεωνίδη. Ο ναός που είδατε δεν είχε ακόμη τα έργα τα οποία κάνατε δώρο, δηλαδή τα ωραιότατα ψηφιδωτά, γιατί είχε γυριστεί η ταινία αυτή πολύ πριν. Και είναι αλήθεια ότι ο Άγιος τρέχει παντού, χωρίς κανένα απολύτως εμπόδιο. Προχθές βρισκόμουν σε ένα περιβάλλον και άκουσα μία κυρία να διηγείται ότι ένας άνθρωπος που έφυγε εδώ από την Εύβοια και πήγε στην Αμερική για να βρει την τύχη του, βρισκόταν σε απορία και περιδιάβαινε ένα πεζοδρόμιο, κάποιον περίμενε εκεί, ένα ραντεβού που θα του εξασφάλιζε ενδεχομένως και την κατής επιβιώσεως και μάλιστα χιόνισε κιόλας, έτσι την κυρία αυτή. Οπότε μέσα στην αγωνία του βλέπει να ανοίγει η πόρτα ενός σπιτιού και να βγαίνει ένας νέος άνθρωπος που είχε στο πέτο του μια κονκάρδα με τη μορφή του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Πήρε θάρρος, γιατί οι γονείς του προέρχονται από τη Μικρά Ασία, την Καπαδοκία. Και τον πλησίασε, τον κουβέντιασε και βρήκε αμέριστη συμπαράσταση. Του είπε ότι θεώρησα σημείο την εικόνα του Αγίου που είπε πάνω σου. Και εκείνος απήντησε ότι, ξέρετε, αυτή την είχα μέσα στο συρτάρι μου, αλλά δεν τη φορούσα. Και εκείνη την ημέρα μου είπε η μητέρα μου, τον Άγιο δεν τον φοράς καθόλου, φόρεσε τον όταν έχεις ευλογία. Της λέω, εγώ θα σας αποκαλύψω πώς λέγεται ο άνθρωπος που σας διηγήθηκε αυτή την όντως συγκλονιστική ιστορία. Ιωάννης Σιμεωνίδης. Πού το ξέρετε, μου λέει. Λέω, την έχει διηγηθεί και σε μένα, ναι, πριν από εσάς. Θα μπορούσαμε ώρες πολλές να διηγούμαστε την παρουσία του Αγίου. Όμως απόψε με βλέπετε ότι έχω μια δυσκολία. Είναι από μια συγκίνηση που με διακατέχει, γιατί θέλω να σας κάνω μια ιδιαίτερη ανακοίνωση. Θα είδατε και το ξέρετε ότι από το Ιερό Λείψανο λείπει το δεξί του χέρι. Και αυτό έχει αντικατασταθεί με ένα χρυσό ομοίωμα χειρός. Το συγκλονιστικό είναι ότι εφέτος στην Πανήγυρη του Αγίου θα έχουμε το χέρι του πίσω στο προσκύνημα στον Όσιο Ιωάννη, στον Νέο Προκόπιο. Είχε περιέλθει σε γνώση μου ότι μία οικογένεια
ευσεβών χριστιανών και μάλιστα απόγονοι ιερατικής οικογένειας έχουν το λείψανο του Αγίου στο δεξί του χέρι και το οποίο το περιποιούνται με ιδιαίτερη ευλάβεια. Και ως επάθησα μέσω του ιερέως πνευματικού τους πατρός να το συστήσω να το φέρουν στον Όσιο Ιωάννη. Προς τούτο εζήτησα και τη συνδρομή του Αρχιεπισκόπου μας, του κυρίου Ιερονύμου. Και πράγματι συνέβαλε προς αυτή την κατεύθυνση και την περασμένη εβδομάδα η κυρία, δύο αδέρφια είναι εν τη ζωή, η κυρία συνοδευόμενη από το πνευματικό της επισκέφθηκαν την Ιερά Αρχιεπισκοπή στην Αθήνα και μετέφεραν εκεί το λείψανο, το δεξί χέρι του Αγίου Ιωάννου, το οποίο προσεκίνησε ο Αρχιεπίσκοπος με ιδιαίτερη συγκίνηση. Μου το διαβεβαίωσε και ο παριστάμενος Άγιος Αρχιεγραμματεύς πατήρ Ιωάννης. Και έτσι λοιπόν θα έχουμε αυτή τη μεγάλη χαρά. Μίλησα χθες με τον Μακαριότατο να μας το φέρει ανήμερα. Καταρχήν μου είχε πει για την παραμονή, αλλά θα βρίσκεται στο Σούλι και θα έρθει ανήμερα το πρωί, λίγο πριν λάβει χώρα η λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος και θα μας προσκομίσει το χέρι του Αγίου. Αυτό το θεωρώ σαν μια ιδιαίτερη ευλογία, μεγάλη ευλογία και φαίνεται ότι ο Άγιος τα κατήφθηνε, γιατί στα χέρια του στην πραγματικότητα το είχαμε αφήσει, τα κατήφθηνε ώστε σε αυτή την επέτειο της συμπληρώσεως των 100 ετών να μας κάνει και αυτό το μεγάλο, το ανεκτήμητο δώρο. Να επικαλεστούμε λοιπόν εις εαυτούς και αλλήλους τη χάρη και την ευλογία και τις ανίστακτες πρεσβείες του Οσίου Ιωάννου και ο καθένας μας ας κάνει τον αγώνα του να ομοιάσει στον Άγιο. Και μας δίδονται κάθε μέρα ευκαιρίες να ομολογούμε τον Χριστό. Η εποχή μας είναι δύσκολη. Δεν εννοώ προκλητικού ή φανατικού τύπου ομολογία, αλλά πάντως θαρρετή και ειλικρινή ομολογία, με πράξεις αλλά και με λόγια. Γιατί υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι και μάλιστα νέοι οι οποίοι διστάζουν να εκδηλώσουν την πίστη τους και χρειάζονται τον παραδειγματισμό αλλά και την ενθάρρυνση εκ μέρους των μεγαλύτερων. Και να συντονιστούμε λίγο με την καρδιά του Οσίου Ιωάννου, ο οποίος έζησε σε αυτή την εποχή, έζησε πατώντας τη γη, αλλά δεν πούλησε την ψυχή του. Δεν πούλησε την ελευθερία του για να έχει
ευμάρεια, να έχει πλούτη, να έχει δόξες και αγαθά, τα οποία και του έταξαν προκειμένου να τον βοηθήσουν να αλλαξοπιστήσει. Είναι σπουδαίο πράγμα στην εποχή μας να αγωνιστούμε να μην πουλήσουμε την ψυχή μας, την καρδιά μας. Γιατί αυτή ανήκει στο Θεό, όπως και όλη μας η ύπαρξη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη χαρά που μας δώσατε απόψε και παρακαλώ για τον Σεβασμιότατο, τον Άγιο Θυβών και τον Θεοφιλέστρατο και όλους σας να ευχόμαστε ώστε να μην φανούμε ανάξι αυτής της μεγάλης δωρεάς και της μεγάλης προσφοράς που μας έκανε ο Θεός και ο Άγιος Ιωάννης, αλλά και οι πρόσφυγες του Προκοπίου της Καπαδοκίας, προς τους οποίους η ευγνωμοσύνη μας είναι παντοτινή και το χρέος μας είναι ανεξόφλητο. Και επειδή στο Ιερό Προσκύνημα κάθε μέρα τελείται Θεία Λειτουργία, είναι εδώ ο προϊστάμενος του Ιερού Προσκυνήματος, ο πατήρ Ιωάννης ο Μάρκου, και οι άλλοι δύο πατέρες οι οποίοι λειτουργούν, ο πατήρ Δημήτριος Σταμούλης και ο πατήρ Ιωάννης ο Κέκας, λειτουργούν κάθε μέρα στο προσκύνημα και κάθε μέρα τελούν και παράκληση και προσεύχονται για πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερος για εκείνους που έχουν κάποιο πρόβλημα και κάποια δοκιμασία. Προς αυτούς προστρέχω κι εγώ πολλές φορές και τους ενοχλώ και μεσάνυχτα και ώρες ακατάλληλες για να τους μεταφέρω αιτήματα και να τους παρακαλέσω να γράψουν ονόματα και τα συγκεκριμένα προβλήματα που έχει ο κάθε άνθρωπος. Να είστε καλά και μακάρι να αξιωθούμε. Την Κυριακή δεν θα είμαι μαζί σας γιατί κάνουμε το προσκύνημα το μεγάλο στην Τίνο. Να έχετε επιτυχία στην ένατη και εύχομαι να συμπληρώσετε πολλές επαιτίους. Την οδηπορία προς τον Όσιο Ιωάννη, αξιωθούμε να τον γιορτάσουμε και να υποδεχθούμε και το χεράκι του, που είναι και αυτό, όπως προείπα, ένα μεγάλο δώρο. Χριστός Ανέστη!